Να μείνουμε σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, και να καλησπέρισουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άρη Λαζαρίδη, που είναι αντιδήμαρχος Βέρειας, και τον κύριο Βασίλη Κρεμίτσα, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Μαθίας, ο Άγιος Γεώργιος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας. Για να δούμε τι συμβαίνει με τους δρόμους στη Βέρεια και κυρίως βεβαίως με την περιφερειακή οδό. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κρεμίτσα, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Μαθίας, ο Άγιος Γεώργιος. Κύριε Κρεμίτσα, εσείς ως επαγγελματίες οδηγοί, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στο δρόμο αυτό το συγκεκριμένο? Ναι, καταρχάς καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μετά την τελευταία ανάπλαση που έγινε στο κέντρο της πόλης, πολλοί οδηγοί προτιμούν την περιφερειακή οδό. Με συνέπεια να έχει αυξηθεί κατά πολύ η διέλευση των οχημάτων. Στο μήκος λοιπόν της περιφερειακής οδού υπάρχουν πολλοί κάθετοι δρόμοι χωρίς την απαραίτητη σήμανση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να μπουν ομαλά στα μαράκια, ώστε οι οδηγοί να προειδοποιούνται ότι πρόκειται να εισέλθουν σε οδό αξιμής κυκλοφορίας. Σε ορισμένα βέβαια σημεία του οδοστρώματος είναι ακατάλληλο, λόγω περίεργης κλίσης και αλλίωσης, ενδύοντας το ήδη υπάρχουν πρόβλημα. Αυτό έχω να πω για την περιφερειακή οδό. Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, ο Δήμος πώς θα ακούει όλα αυτά? Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για την βελτίωση των δρόμων? Κοιτάξτε να δείτε, ανεξάρτητα ή όχι από τα έργα της ανάπλασης, σκοπός των περιφερειακών οδών είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή να παίρνουν αυξημένο φόρτο κυκλοφοριακά και μικρονατοπικών των αντιπηματικών, αλλά και πόσο μάλλον έτσι μεγαλύτερων φορτηγών κτλ. Ώστε να εκτονώνουν την κίνηση στο κέντρο. Αυτό το ρόλο παίζει και η περιφερειακή οδό της Βέρειας. Ακριβώς. Εμείς, όπως και τους άλλους δρόμους, έχουμε μια έννοια ιδιαίτερη και για αυτόν τον δρόμο. Μιλάμε με τους καθηγητές και όχι μόνο, με φορείς αυτού του είδους, δηλαδή επαγγελματίες κτλ. Και είμαστε online, έτσι ώστε αν κάτι γίνει, κάποια λακκούβα, να την επιδιορθώσουμε. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα μεικτό σύστημα επίβλεψης, δηλαδή έχουμε εμείς τη συντήρηση, αλλά το φωτισμό τον έχει η ΔΕΚΕ. Ναι, αυτό ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί έχουμε παράπονα για τον κακό φωτισμό ή τον ηλικιωτικό φωτισμό, θα έλεγα, του δρόμου. Και ως προς τα σαμαράκια, πριν από δύο χρόνια κάναμε μια εκτεταμένη, θα θυμάται ο φίλος Βασίλης, κάναμε μια εκτεταμένη συντήρηση του οδοστρώματος σε πολύ μεγάλα τμήματα του. Από εκεί και μετά, αν κάτι προκύπτει, εδώ είμαστε ώστε να το συντηρήσουμε. Φαίνεται πάντως, κύριε Λαζαρίδη, ότι υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση στο δρόμο αυτό. Εννοείται βεβαίως, γι' αυτό είναι και ο περιφερειακός. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, θα πρέπει καλώς να διορθωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να είναι και ασφαλής ο δρόμος, αλλά και να γίνεται γρήγορα η κυκλοφορία. Γιατί ακούσαμε παράπονα ότι υπάρχουν και πολλές φορές κυκλοφοριακές συμφορήσεις σε αυτό το δρόμο, λόγω του ότι κάποιος προσπαθεί να βγει, κάποιος προσπαθεί να μπει. Δεν υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ένα δρόμο ο οποίος σχεδιάστηκε προκειμένου να εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Νάουσας, της Κίδρας, της Έβεσας. Δηλαδή, αν ποτέ γίνει ο κάθετος άξονας αυτόν για τον οποίο γίνεται τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα, ο οποίος σήμερα φτάνει μέχρι και την πατρίδα, αν αυτός ο κάθετος άξονας προς την Εγνατία οδό τελειώσει, έρθει και κλείσει δηλαδή, η σημερινή περιφερειακή θα έχει πολύ μικρότερη κίνηση. Γιατί επιβοστίζεται σήμερα από όλους αυτούς οι οποίοι διέρχονται από και προς Νάουσας, Κίδρα, Έβεσα κτλ. Μάλιστα. Άλλη πρόσβαση στις ενεργές εκείνες περνάνε από την περιφερειακή εδώ της Βέρειας. Με το έργο που είναι σε εξέλιξη, όταν αυτό κλείσει το τελευταίο του τμήμα, ο φόρτος αυτός θα είναι πάρα πολύ μικρότερος. Πάντως το βλέπουμε και στα πλάνα μας. Η κατάσταση του οδοστρώματος δεν είναι και η καλύτερη. Βλέπουμε πολλές λακκούβες μέσα στο δρόμο. Κύριε Κρεμίτσα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα από εσάς τους επαγγελματίες στους δρόμους της Βέρειας? Θα σας πω. Επί της ευκαιρίας θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ακόμη από τα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ανάπλαση των πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα λοιπόν στην οδό Μαλακούση, που περνάει μπροστά από τον ναό σύμβολο της πόλης μας, τον Άγιο Αντώνιο, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι καθημερινά έντονο. Παρόλο που υπάρχει σήμανση για απογόρευση στάσης και στάθμισης στην αριστερή πλευρά του δρόμου, πολλοί οδηγοί ιδιώτεχη αυτοκινήτων παρκάρουν παράνομα. Σαφώς και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εξυπηρετηθούν, μια και οι χώροι στάθμισης είναι ελάχιστοι. Η τροχιά βέβαια κάνει το έργο της, δίνοντας κλίδες, αλλά και έτσι πάλι δεν είναι το πρόβλημα. Μέχρι σήμερα, ευτυχώς, έχουν σημειωθεί μόνο 5 ατυχήματα, επιφέροντας μόνο υλικές ζημιές.
μεταξύ ατοχημάτων. Μεταξύ οχημάτων. Έχουμε μιλήσει με τις αρχές του τόπου και ευχόμαστε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Σήμερα κιόλας που μιλάμε, το πρωί με τον γραμματέα, είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα επιληφθεί το θέμα αυτό σύντομα. Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, κάτι τελευταίο από εσάς για να κλείσουμε. Ο φίλος Βασίλης είπε την κατάλληλη έκφραση μεταξύ των άλλων, τον όρο παράνομα. Θέλω να πω δηλαδή ότι επαφείται και στους οδηγούς αυτοκινήτων να προσέξουν λίγο παραπάνω, να χρησιμοποιήσουν τους όποιους χώρους νόμιμους υπάρχουν, τα πάρκινγκ τα οποία βρίσκονται σε κάποια σημεία της πόλης, ενίοτε να χρησιμοποιούν περισσότερο άλλα μέσα μεταφοράς, αστικά, ταξί, τα πόδια τους. Αλλά να περιορίσουν την παράνομη στάθμιση. Ξέρετε κάτι, η ανάπλαση, αυτό το πράγμα έκανε. Έκοψε παράνομες θέσεις στάθμισης. Αυτό έχει κάνει μέσα από την πόλη της Βέρειας. Αφενός, αφετέρου είναι έργο το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο συγκεκριμένο σημείο δηλαδή λυθεί αυτό το ζήτημα που πράγματι υπάρχει. Αλλά θέλουμε και λίγο και τη συμμετοχή των οδηγών και των πέσεων γενικά έτσι, στην αντιμετώπιση του θέματος, των θεμάτων μάλλον που έχουν προκύψει από την ανάπλαση. Όλων των δημοτών. Με πρώτον τον περιορισμό της παράνομης στάθμισης. Να σας δηλαδή πολύ. Θέλω να πάω σε κάποιο σημείο για να εξελιχθώ, πρέπει να κάνω μπροστά ή στα 50 μέτρα. Είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι γνωστό αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι σας χαρακτηρίζει εξάλλου. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Λαζαρίδη και εσάς κύριε Κρεμίτσα για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.